Είναι Τρίτη και είμαστε έτοιμοι για άλλο ένα καντοπράξη με το Χρόνι τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Αργήσαμε λίγο σήμερα να βγούμε. Μας ταλαιπωρούν κάποια τεχνικά προβληματάκια σήμερα, δυστυχώς. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ζωντανή εκπομπή είμαστε, τα ξέρετε. Ελπίζουμε να μην έχουμε άλλα προβλήματα στη συνέχεια. Και πάμε να μπούμε σιγά σιγά στη ροή μας. Εγώ εδώ θα πω κάθε εμπόδιο για καλό. Οπότε ναι. Δεν ανησυχώ ποτέ. Εντάξει. Με τα προβλήματα και τα εμπόδια. Λοιπόν... Μας δυναμώνουν. Αυτό. Πάμε, αρχίζουμε. Έχουμε νέο προφήτη. Ναι. Εδώ εξώφυλλο όπως πάντα. Ωραίο, έτσι. Με αρκετή δόση χιούμορ. Με τίτλο «Ο Δήμος της Βαβέλ». Πραγματικά όμως. Ναι. Και άμα ανοίξετε την πρώτη σελίδα, «Ο Δήμος της Βαβέλ» είναι και το άρθρο του Δημήτρη του Πετρόπουλου. Το κύριο άρθρο. Έχουν γράψει αρκετοί σε αυτόν τον προφήτη. Είναι η αλήθεια. Βλέπω έτσι δυνατά ονόματα. Έχουμε το Θέμη τον Παυλόπουλο σε άρθρο με τίτλο «Με καταλήτη τα νέα πρόσωπα και εγγυητή τη συλλογική δράση». Κάτι που φαντάζομαι αφορά τη δική του παράταξη. Mm-hmm. Μένει να το δούμε. Έχουμε τα δικά μας άρθρα, ναι, για το Σύλλογο Κάντο Πράξη, για τη Νέα Σμύρνη γενικότερα. Και έχουμε και άλλα πολλά αρθράκια που μπορείτε να διαβάσετε και αθλητικά και επικαιρότητας, όπως πάντα. Πάμε όμως σιγά σιγά. Έτσι, ναι, λίγο να... Γιατί χθες τι είχαμε? Τι είχαμε, τι χάσαμε. Δεν χάσαμε τίποτα. Στο λέω, σε ξεχάσαμε. Έτσι, να θυμηθούμε λίγο και τα παλιά, εμείς τα 90's. Εσύ, εγώ δεν ξέρω. Εμείς, ναι, γι' αυτό λέω. Ενώ για τους πιο μεγάλους ακροατές. Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, ωραίο, γνήσιο, Οκτωβριανό. Οκτωβριανό όμως, εγώ θα σταθώ και στα προηγούμενα. Ναι. Γιατί πραγματικά είναι, το θυμηθήκαμε τα παλιά. Μπήκαμε, ναι, στην αίθουσα όπως μπαίναμε παλιά που μπορούσαμε. Α, ναι, ναι, ναι. Ωραίο, ωραίο, γνήσιο. Και είδαμε από κοντά για ακόμα μία φορά όσα είχαμε αναπολύσει. Τους τιτάνες της τοπικής πολιτικής. Ξέρεις, δεν θυμάμαι αν το είχα ξαναπεί εδώ πέρα. Α, για πες. Αλλά για κάποιον λόγο τον οποίο δεν μπορώ να εξηγήσω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκομαι σε αυτή την αίθουσα. Παρόλο που τα όσα διαδραματίζονται μέσα δεν θα έπρεπε να γίνονται. Εγώ θα τα πω στο όριο του τραγελαφικού. Πολλά από αυτά. Ίσως είναι κάτι χειρότερο, δυστυχώς. Ναι, 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 ναι. Είδες, μέχρι και εγώ συγκρατήθηκα και δεν το είπα. Τέλος πάντων, ένα πλούσιο σε διαμάχες για ακόμα μία φορά. Έτσι, κλασικά εικονογραφημένα, ναι. Δυστυχώς, Δημοτικό Συμβούλιο. Λίγη ουσία. Δηλαδή, όποιος το παρακολούθησε περισσότερο θα στάθηκε στις κόντρες, στα γελάκια, ναι, πίσω από τις κάμερες. Δηλαδή, η εικόνα δεν είναι πάρα πολύ όμορφη. Κοίταξε, ήταν... να ξεκινήσουμε από τα απλά, εγώ θα έλεγα. Mm-hmm. Υπήρχαν και τεχνικά θέματα. Δηλαδή, όσοι το παρακολουθήσατε διαδικτυακά, mm-hmm, είχαν θεματάκια με τον ήχο. Δηλαδή τα μικρόφωνα αναγκαζόντουσαν πολύ να τα κλείνουν. Κάτι που σημαίνει ότι όσοι το βλέπατε από το σπίτι, από το ίντερνετ, δεν μπορούσατε να ακούτε τι λένε. Ίσως και καλύτερα. Καλά, ναι, εντάξει. Κοίταξε, κάποια θέλεις να τα... Επειδή υπάρχουν κάποιοι ήρεμοι και σοβαροί, θα το έλεγα, ναι, αξίζει να ακούγονται αυτά που λένε. Και για να μην παρεξηγηθώ, οτιδήποτε λέμε, έτσι, δεν αφορά μία ή δύο παρατάξεις, αφορά όλους. Υπάρχουν... Και επίσης δεν αφορά κάθε δημοτικό σύμβουλο ξεχωριστά. Έτσι, έτσι. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι σοβαροί άνθρωποι σε όλες τις παρατάξεις. Και είναι κρίμα που κάποια πράγματα δεν ακουγόντουσαν, γιατί όντως αναγκαζόντουσαν οι σύμβουλοι να κλείνουν το μικρόφωνο για να μπορέσουν να ακούγονται χωρίς να σφυρίζουν τα μικρόφωνα. Οπότε, ξεκινήσουμε από τα τεχνικά θεματάκια που υπήρχαν, τα οποία δεν πρέπει να λυθήκαν άμεσα. Mm-hmm. Σίγουρα είναι ωραίο το τι έγινε, έτσι, επετράπηκε η είσοδος σε παρατηρητές και επισκέπτες γενικότερα.
καλό θα είναι να πάτε όσοι μπορείτε και δεν φοβάστε ότι θα καεί ο εγκέφαλός σας. Θα είναι ωραίο να πάτε να παρακολουθήσετε ένα, να βγάλετε χρήσιμα συμπεράσματα. Μετά εγώ θα συνέχιζα με την παρουσία του Δημάρχου. Ναι. Είχα καιρό να τον δω. Είχα καιρό να τον δω τον Δήμαρχο. Δεν ξέρω. Εγώ τον είδα. Στην παρέλαση. Εντάξει, στην παρέλαση... Ναι, πήγε. Ωραία. Εντάξει. Εννοώ σε δημοτικό συμβούλιο. Δηλαδή θυμάμαι ότι τα... Νομίζω ότι τα δύο τελευταία δεν είχε πάει για κάποιο λόγο. Δεν ήταν παρόν. Όχι. Υπήρχαν δηλαδή... Έτσι, ήταν αισθητή η απουσία του. Και γενικότερα είναι αισθητή η απουσία του. Γενικότερα, μπράβο. Δεν είναι μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς ναι. Σε πολλά από αυτά κιόλας δεν παίρνει καθόλου μέρος. Ναι, πραγματικά. Και απλώς εκπροσωπείται από τους αντιδημάρχους του. Επίσης, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι είδα πρόσωπα πιο ανάλαφρα. Ναι. Δηλαδή, είδα πιο χαλαρούς κάποιους ανθρώπους από τη συμπολίτευση και μου κάνει εντύπωση. Και είδα κάποιους οι οποίοι φαίνονται ότι κάθονται σαν να με ένα κάρβουνα. Πάλι από τη συμπολίτευση. Δηλαδή η παράταξη του Δημάρχου έχει κοπεί στα δύο. Αυτοί που είναι χαλαροί και ήρεμοι για το τέλος που έρχεται. Γιατί εντάξει, είναι η τελευταία χρονιά αυτής της παράταξης. Δεν θα γίνω πολύ πιο καυστικός. Και κάποιοι είναι χαλαροί και ανακουφισμένοι νομίζω. Και κάποιοι άλλοι, από την ίδια την παράταξη, και κάποιοι άλλοι και κάθονται σε αναμένα κάρβουνα. Μάλλον γιατί δεν ξέρουν, μάλλον γιατί αγχώνονται για το... Για το μέλλον. Για το δυσίωνο μέλλον, θα έλεγα. Κοίτα να δεις, η εικόνα που είχα εγώ... Να αναφέρω περιστατικά με το όνομά τους. Ναι. Είχαμε σε μία περίοδο την οποία ήμουνα εγώ μπροστά παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε μία τοποθέτηση του κυρίου Κούπα, ο οποίος έλεγε την άποψή του για ένα θέμα και εμέσως πλην σαφώς διαφωνούσε με την παράταξη τη δικιά του. Την ίδια ώρα είχαμε μπαιχτικά σχόλια. Όταν λέμε μπαιχτικά σχόλια, του λέγανε άλλοι της παράταξής του, ναι και γιατί τα λες αυτά, αφού στο τέλος ναι θα ψηφίσεις. Αυτά είναι τα πράγματα που δεν φαίνονται πολλές φορές στο διαδικτυακό και φαίνονται διαζώσεις. Ναι, ναι, ναι. Κάτι τέτοια περιστατικά, που βλέπεις τώρα τρία άτομα, τρία στελέχη πολλών ετών, με βαριά ονόματα στη Νέα Σμύρνη, να έχουν κάνει πηγαδάκια και να χασκογελάνε με άτομο της παράταξής τους. Μα, εντάξει, γι' αυτό είναι και νομοτελειακό το τέλος τους. Έτσι. Για τα πρακτικά κιόλας, ο κύριος Κούπας ενώ έλεγε αντίθετα, ψήφισε όντως την εισήγηση. Οπότε δεν ξέρω αν το κάνει χειρότερο ή καλύτερο αυτό. Ναι. Ξέρεις τι, όλα αυτά έχουν φέρει τη Νέα Σμύρνη εδώ που είναι σήμερα. Δηλαδή, λίγο μπάχαλο, λίγο αδιαφορία, λίγο αυτόματο να πηγαίνει στον αυτόματο να μην υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον. Αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους κοροϊδεύουν ένας τον άλλον. Και κοροϊδεύουν και τον εαυτό τους. Δηλαδή, δεν μπορεί να διαφωνήσεις και να ψηφίζεις ναι, παιδιά. Και ξέρεις ποιο είναι το ακόμα πιο τραγικό. Σε έχουν πετάξει εκτός της διοίκησης. Προφανώς έχει χαλάσει λίγο το γλυκό μεταξύ του πρώην αντιδημάρχου του Σταθή Κούπα και της ομάδας Τζουλάκη ή όποιοι θέλουν, τέλος πάντων, όποιο πηγαδάκι είναι αυτό που θέλει να κάνει κουμάντο. Σου έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Σε βγάζουν εκτός από τη θέση και εσύ λες, διαφωνείς, το λες και μετά ψηφίζεις ναι. Δεν θα σε πάρουν στα σοβαρά μετά ούτε οι συναδελφοί σου. Λογικό δεν είναι εσύ. Δεν θα σε πάρουν στα σοβαρά. Είναι λογικό, αλλά δεν είναι σοβαρό αυτό το πράγμα που γίνεται.
Για μένα δεν νοείται σίγουρα η ίδια σου η ομάδα μπροστά στους αντιπάλους σου, εντός εισαγωγικών, να σε χλεβάζει και να σε εκθέτει με αυτόν τον τρόπο. Ανεξάρτητα του τι κάνεις εσύ. Μήπως αυτή η ομάδα θεωρεί ότι αυτοί που είναι στα χαρτιά σήμερα αντίπαλοι σου, αύριο μπορεί να είναι σύμμαχοί σου. Και σου λέει, αφού θα παίξει μεταγραφή, ας τον κοροϊδεύουμε. Αλλά και πάλι, όταν είσαι σε ένα τέτοιο επίπεδο και δεν έχεις πολιτικό λόγο, αλλά κάνεις πηγαδάκι και χλεβάζεις τον συνάδελφό σου, αυτομάτως είναι σαν να λες ότι είσαι ο ίδιος γελίος, ας πούμε. Είσαι γελίος. Όταν όποιος το κάνει αυτό, δηλαδή, είναι καραγκιόζης. Με την κακή έννοια του καραγκιόζη και όχι την, τη φιγούρα. Άρα, μικρή αξία έχει ο χλεβασμός από τέτοιους πολιτικούς γελοτοποιούς. Ναι. Πολύ μικρή αξία. Βέβαια, χάνεις και εσύ την αξία σου ο ίδιος όταν κάνεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, είχαμε πάλι κλασικά κόντρα Κουτελάκη Δελιγιάννη. Ναι. Μια κόντρα που τώρα, με τη θέση της κυρίας Δελιγιάννη, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Όχι. Καθώς ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία τη θέση κατέχει η κυρία Δελιγιάννη, θα οφείλει να είναι ο ισορροπιστής. Οφείλει να είναι ο ισορροπιστής και ο οργανωτής. Είναι ο μαέστρος όλης αυτής της ομάδας, εκεί που κάθεται και συνεδριάζει. Όταν η κυρία Δελιγιάννη κάνει, παίρνει θέση, ας πούμε, η κυρία Δελιγιάννη, τώρα το λέω, μπορεί να ήταν άλλος στη θέση. Ναι, ναι. Αλλά όποιος και να έκανε το ίδιο πράγμα, προφανώς θα ήμασταν, θα το, τουλάχιστον εγώ θα το κατακρίνω. Mm-hmm. Δεν μπορεί να παίρνεις θέση και να έρχεσαι σε πολιτική κόντρα. Δηλαδή, η θέση θεσμικά ενός Προέδρου του Συμβουλίου είναι αυτό που είπες εσύ. Πρέπει να είναι ο ισορροπιστής και να φροντίζει όλα να κυλούν ομαλώς και να τηρούν τις διαδικασίες. Άσχετα με το ποια παράταξη ανήκει και τι κάνει και τι δείχνει. Πρέπει να είναι σωστός, δίκαιος κτλ. Όταν μπαίνει ο πρόεδρος στη διαδικασία να κάνει πολιτική κόντρα, λες και ήταν από κάτω, και να έρχεται σε ρήξη με οποιονδήποτε, από οποιαδήποτε παράταξη που βρίσκεται κάτω, δεν έχει καμία σχέση με το ρόλο που θα έπρεπε να κάνει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά ο θεσμός. Ακριβώς. Σε καμία των περιπτώσεων. Όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος υποτίθεται ότι δίνει και παίρνει το λόγο αντίστοιχα από τους υπόλοιπους ομιλητές, δεν μπορεί μετά από κάθε τοποθέτηση και ενδιάμεσα της κάθε τοποθέτησης να παρεμβαίνει ο ίδιος για να κάνει παρατηρήσεις πάνω στο θέμα. Όχι μόνο παρεμβαίνει και κάνει παρατηρήσεις, αλλά δεν μπορεί να μπαίνει στη διαδικασία, ας πούμε, να ειρωνεύεσαι τον αυτόν που μιλεί τέλος πάντων και τοποθετείται. Όταν μπαίνει στη διαδικασία να πετάξει πόντες και να ειρωνευτείς και να πεις, ξέρω εγώ, είχα καλό δάσκαλο, μαζί τα κάναμε και δεν ξέρω εγώ τι άλλα, είναι σαν να παίρνεις θέση και προφανώς δεν αρμόζει στη θέση. Δηλαδή είναι προσβλητικό προς τη θέση του Προέδρου. Είναι προσβλητικό προς το θεσμό του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Και όχι μόνο αυτό. Και οι ίδιοι άνθρωποι, αύριο μεθαύριο, σε ένα χρόνο από τώρα, ναι, θέλουν να κατέβουν και για δήμαρχοι. Ναι. Ναι. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι έχουν κουράσει. Δεν μπορούν, δηλαδή, όταν δεν μπορείς να κρατήσεις θεσμικά και να παίξεις το ρόλο σου, πώς μπορείς να πάρεις μια πόλη ολόκληρη στην πλάτη σου. Δεν γίνεται. Είναι αδιανόητο. Δεν μπορείς να παίξεις το ρόλο σωστά ενός Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και θέλεις να πάρεις όλη την πόλη στην πλάτη σου και να διοικήσεις και να τρέξεις την πόλη για 5 χρόνια. Προφανώς και δεν μπορείς. Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορείς. Δεν έχεις τα προσόντα να το κάνεις, ας πούμε. Οποιοσδήποτε είναι που είχε την ίδια συμπεριφορά. Και το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι έχει το κακό ότι σε κάθε τοποθέτηση παρεμβαίνει, σε κάθε τοποθέτηση μιλάει πάνω από τον ομιλητή, δεν τον αφήνει να ολοκληρώσει. Βέβαια, προφανώς το κάνει όταν πρόκειται για οποιαδήποτε παράταξη της αντιπολίτευσης.
όταν μιλάει κάποιος από τη δική της παράταξη, που πιθανώς να είναι ειδικά όσοι είναι και στην, ανήκουν, ας πούμε, να το πούμε έτσι, στην ομάδα της, άχνα. Είναι σαν να μην υπάρχει εκεί. Κάνει κουμάντο, παίζει μπαλάρα ο άλλος μόνος του. Όχι, ακόμα και εκεί δεν αφήνει τον συνάδελφό της να ολοκληρώσει. Παρεμβαίνει αυτή τη φορά για να τον βοηθήσει. Έτσι, ενισχυτικά, ναι. Και να μπουστάρει τα επιχειρήματά του. Ναι. Δηλαδή, άμα ξεχάσει κάτι, θα είναι εκεί να κάνει, ναι, την προσθήκη. Ναι. Αυτός λοιπόν δεν είναι ο ρόλος του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ξέρουμε και εμείς που δεν είμαστε σε κάποιο τέτοιο όργανο. Το ξέρει και μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε σοβαρός άνθρωπος διαβάσει και δει τι πρέπει να κάνει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά επειδή καταλαβαίνουμε ότι αυτοί είστε, προφανώς έτσι πορεύεστε και έτσι χειρίζεστε την όποια θέση και το όποιο όργανο έχετε στα χέρια σας. Και για μένα δυστυχώς, από τη στιγμή που άλλαξε η Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, πολύ χειρότερα, για εδώ και ένα χρόνο έχουμε δει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι απλησίαστο. Το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι σαν ροντέο. Και πούς ακόμα. Η κατάσταση είναι τόσο έντονη. Υπάρχουν συνέχεια εντάσεις και για μένα πραγματικά οφείλεται για το 90% το άτομο που είναι στη θέση του Προέδρου. Ναι. Και νομίζω δεν μπορούν πολλοί να διαφωνήσουν μαζί μου. Όχι. Μα... νομίζω είναι αδιαμφισβήτητο αυτό. Είναι, είναι. Και εκτός αυτού, το άλλο εγώ που θέλω να τονίσω αυτό έτσι πριν κλείσουμε το θέμα αυτό, είναι ότι εάν κάποιος θέλει να κατέβει, ας πούμε, για δήμαρχος, θα έπρεπε για μένα ηθικά να μην έχει τέτοια θέση. Δηλαδή, θα έπρεπε να παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον προβλέπεται να τρέξει κούρσα για να διεκδικήσει το Δήμο. Όπως κάνανε και οι άλλοι δύο που υπήρχε το εσάνς. Ας πούμε, μόνο και μόνο από το εσάνς ότι θέλουν να διεκδικήσουν τη Δημαρχία, ο Γιώργος Σοκρικρής και ο Στάθης Οκούπας, φύγαν από τις θέσεις τους. Δεν είναι πλέον αντιδήμαρχοι. Ενώ η κυρία Δηληγιάννη, εξ όσων γνωρίζουμε εσωτερικά, δήλωσε ότι ναι, εγώ θέλω να κατέβω, παρόλα αυτά έχει μείνει στη θέση της. Οπότε εδώ είναι και αθέμητος ανταγωνισμός, να το πω έτσι εσωτερικά, δικός τους. Αυτό είναι δικό τους όμως, ναι, πρόβλημα. Αλλά και ηθικά, εφόσον θέλεις να κατέβεις για δήμαρχος, θα έπρεπε να... όποιος θέλει να κατέβει για δήμαρχος, θα πρέπει να αφήσει την καρέκλα και να κατέβει όντως για δήμαρχος, να μετρηθεί. Εντάξει, για μένα προσωπικά δεν είναι... χωρίς να χρησιμοποιεί ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε το γραφείο τύπου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Κοίτα, για μένα το δεν αναλύσαμε την προηγούμενη εκπομπή. Και γενικά όταν αναφερόμαστε σε θέματα ηθικής, είναι πολύ διαφορετικά για τον ένα και τον άλλον άνθρωπο. Καλά, η ηθική είναι... μαζί σου. Είναι, ότι... απέχει, ναι, μίλια από το... από το Δουσού και από το Δήμο της Νέας Βίβλης. Θέλω να πω, σε αυτό το τομέα δεν κατηγορώ ούτε τη μία ούτε την άλλη πλευρά. Τη μία που κράτησε και την άλλη που αποποιήθηκε τις καρέκλες ευθύνης. Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι. Ναι. Και επιστρέφουμε ακόμα περισσότερα.
και επιστρέφουμε. Ευτυχώς τα προβληματάκια μας βρίσκουν μόνο εκτός ροής σήμερα. Οπότε αυτό είναι ευχάριστο. Μια χαρά. Και πάμε να συνεχίσουμε με ένα θέμα που προέκυψε και πάλι χθες, με κατάληψη. Ναι, είχαμε πάνω στα σχολεία στην Οικομηδίαση και είχαμε κατάληψη. Εντάξει, τα θεματάκια πολλά. Εκτός δηλαδή σε ό,τι αφορά το Υπουργείο. Είδαμε πάλι να οι μαθητές να αντιδρούν στο κομμάτι της θέρμανσης που είχαμε γίνει πρόσφατα ρεζίλι πάλι πανελληνίως για ακόμα μία φορά. Και οι μαθητές δεν δίστασαν να κατονομάσουν, Και τον υπαίτιο, ναι, για ό,τι έχει συμβεί. Ναι, κατονόμασαν τον πρώην αντιδήμαρχο παιδείας τον Συρίγο, ο οποίος μετά βέβαια πήρε προαγωγή και έγινε οικονομικών αντιδήμαρχος, γιατί είχε μια πολύ πετυχημένη θητεία ως το τμήμα, στον τομέα της παιδείας, όπου δεν κατάφερε ούτε τα προκάτ να φτιάξει στην ώρα τους, άφησε τα νηπιαγωγεία σε αθλία κατάσταση, μετά ήρθε και αυτό με την επιστολή ότι εντάξει ρε παιδί μου, οικονομία, ας χρεώνουν τα παιδιά, δεν έγινε τίποτα, παιδιά είναι. Και να προσθέσουμε και σε όλα αυτά ότι η Αντιδημαρχία Παιδείας ακόμα είναι στον αέρα. Είναι ορφανή, ναι. Είναι ορφανή. Δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος για θέματα παιδείας αυτή τη στιγμή στο Δήμο. Είναι ορφανή. Μα δεν έχουν. Άμα είχαν παιδεία θα είχαν και αντιδήμαρχο. Δεν έχουν. Γιατί θα μου πεις και πριν που είχαν αντιδήμαρχο πάλι δεν είχαν παιδεία, οπότε δεν αλλάζει κάτι. Ναι, είδαμε εκεί να τον κατονομάζουν. Τώρα, προφανώς καταλαβαίνεις ότι εγώ είμαι με το μέρος των παιδιών. Και καλά απόλυτα κάνουν και φαντάζομαι ότι και οι γονείς τους είναι μαζί τους σε αυτό το κομμάτι. Είναι αδιανόητο δηλαδή αυτό, δεν μπορεί να το χωρέσει ανθρώπινος νους. Και βέβαια μετά από λίγο, όταν πήρε δημοσιότητα το θέμα και αρχίσανε στα social οι αναρτήσεις με την επιστολή και τα χαρτιά που είχαν βγάλει απ' έξω οι μαθητές για τους λόγους της κατάληψης, που είχαν μάλιστα είχαν και την επιστολή δημόσια είχαν βάλει του Δήμου και του ίδιου του αντιδημάρχου με highlight τι τους έλεγε για τη θέρμανση και τα λοιπά. Κάποιος πήγε και τα ξύλωσε. Περίεργο. Ναι, πολύ περίεργο. Είναι εξής την ίδια φιλοσοφία, το ότι όταν βγει το... Δεν πρέπει... Θα έμπαινε και μπίπ τώρα. Όταν βγει η που έχουμε κάνει, πάμε να τη κρύψουμε. Κρύφτε το να μην το δούνε πάρα πολύ. Τα ίδια που κάνει και το γραφείο τύπου, ας πούμε. Όλοι αναλώνονται ίδια... να μπαλώσουν. Ναι. Δεν ρίχνουν προσπάθεια στο να μην κάνουν αυτά που δεν πρέπει. Ναι, αναλώνεται στο να τα μπαλώσει και να τα κρύψει και να τα κουκουλώσει μια συγκεκριμένη ομάδα. Να. Μια συγκεκριμένη φράξια που λένε μέσα στη διοίκηση του Δήμου. Οι υπόλοιποι μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει κάτι τέτοιο. Όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις, ακόμα και από τη συμπολίτευση. Και να πούμε ότι εδώ πριν προχωρήσουμε στην παρέλαση που είχαμε τις προάλλες, να πούμε ότι υπήρχε και άλλο ένα θέμα που πήρε διαστάσεις και έγινε λίγο, δημοσιοποιήθηκε, που έχει να κάνει με φιλοζωικά σωματεία που είχε γίνει τις προάλλες, που είχαν ζητήσει να πάρουν χώρο στην πλατεία για μπαζάρ και ήρθε μάλιστα η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, υπεύθυνη του γραφείου τύπου, υπεύθυνη για τα φιλοζωικά, που θα είναι στην κούρσα της Δημαρχίας, αλλά έχει πολλές θέσεις, ενώ οι υπόλοιποι δεν έχουν καθόλου, ας πούμε. Τους είπε ότι θα το δώσουν, το μπαζάρ θα το κάνει κάποιος ιδιώτης έμπορος. Δεν θα το δώσουμε, έχουμε συμφωνήσει ήδη. Ότι έχουν συμφωνήσει και ότι περίμενε ότι έχει κάνει πρόταση, ναι, η οποία πρόταση, ας πούμε, ήταν 2.500 ευρώ να νοικιάσει το χώρο για να κάνει εκείνος τον μπαζάρ, ο ιδιώτης. Μετά το φιλοζωικό σωματείο επανήλθε και λέει, το θεωρούσε τραγικό αυτό, το ότι τους ζητούσαν αυτά τα χρήματα για να κάνουν ένα μπαζάρ για τα φιλοζωικά, ειδικά τη στιγμή που βγαίνουν
και λένε πόσο φιλόζωοι είναι και πόσο αγαπάνε τα δεσποτάκια και πόσο καλοί είναι και πόσες δράσεις κάνουν, αλλά ζητάνε λεφτάκια για να γίνει το μπαζάρ. Έρχεται λοιπόν το φιλόζωο κοσμοτήριο και λέει: ωραία, 3.000 εγώ. 2.500 έχει δώσει ο ιδιώτης. 3.000 εγώ. Άφαντη από το Δήμο. Άφαντη. Ούτε απάντηση, ούτε τίποτα. Πουθενάδες. Άφαντη. Εξαφανίστηκαν, κρυφτήκανε. Γιατί δεν το δώσατε λοιπόν, αφού σας έκαναν καλύτερη προσφορά? Κάτι... Έχω την εντύπωση ότι κάτι κρύβεται μάλλον. Κάτι γίνεται εκεί, κάτι γίνεται λοιπόν. Κάτι υπάρχει. Κάτι πρέπει να είναι έτσι πολύ σοβαρός ο έμπορος, ο ιδιώτης που θα κάνει τον μπαζάρ. Και με χαμηλότερη προσφορά το κέρδισε. Άρα είναι το αίσθημα, ας πούμε, το συγκεκριμένο δεν είναι ούτε φιλοζωικό, ούτε έχει να κάνει με την καλύτερη προσφορά διάφανα, ξεκάθαρα, διαγωνιστικά. Δηλαδή, αλλά είναι φιλο συγκεκριμένου ανθρώπου. Θες να πεις ότι όλο αυτό γίνεται χάρη των δημοσίων σχέσεων? Δεν μπορεί. Δεν το χωράει ο νους μου. Εγώ δεν θα το πίστευα. Δεν το πιστεύω. Ούτε εγώ το πιστεύω. Τώρα θα κάνουμε λίγο λάμψη. Δηλαδή, συγγνώμη, για να καταλάβω. Θέλεις να πεις... Δεν νομίζω. Οπότε είχαμε και εκεί, είχαμε και αυτό το θεματάκι. Εντάξει, βλέπεις, υπάρχουν θεματάκια. Πάλι στην ίδια ομάδα είναι γι' αυτό. Στην ίδια βράξια εκεί. Εντάξει, δεν ξέρω. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και καταλαβαίνει ότι όντως έχει χαθεί η μπάλα, ότι δεν κρύβονται πια πίσω από τα χαμόγελα ή τις γλυκές κουβεντούλες, αγάπη μου, γλύκα μου, αδερφέ μου, εγώ θα σε κάνω, θα σου δείξω, θα σε φτιάξω. Δεν σώζονται τώρα πια ούτε με αυτά, οπότε εντάξει, ίσως έχουν ταραχτεί στο τέλος που έρχεται. Ξέρεις, πάντα νιώθεις ένα κάτι, χάνεις λίγο τη γη κάτω από τα πόδια σου και λες, δεν ξέρεις από πού να πιαστείς. Είναι αυτό που λένε, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Πάμε όμως για να αλλάξουμε και το κλίμα και για να κλείσουμε και την εκπομπή με αυτό το εν μέρη πιο ευχάριστο θέμα. Σίγουρα. Γιατί δυστυχώς και εδώ έχουμε για ακόμα μία χρονιά θεματάκια. Και δεν ξέρω πότε θα φτιάξουν αυτά. Θα δούμε πότε θα επανέλθει ο θεσμός της παρέλασης στην πόλη μας. Να πω κάτι πριν το προχωρήσεις αυτό. Ότι για όλα αυτά τα θέματα, όπως ας πούμε και για αυτό το φιλοζωικό, δεν έκανε κανένας τίποτα. Έτσι. Να. Όχι ότι ότι όλοι οι υπόλοιποι που είναι στην αντιπολίτευση που βγαίνουν, ας πούμε, θα βγουν, θα κράξουν. Όπως και εγώ, ας πούμε, θα πω ότι παιδιά υπάρχει αυτό, το λέμε, το κατακρίνουμε και το συζητάμε. Θα βγούνε, θα εκμεταλλευτούν το θέμα καθαρά για την πολιτευτικούς λόγους και πιο πριν δεν έχουν κάνει τίποτα. Ναι. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Και δεν στέκονται για να αποτρέψουν κάποια. Ακριβώς. Τώρα κάθονται, τη βιώνουν και ενώ μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα, και μετά δεν λένε, κάνουν τίποτα. Μπράβο. Και μετά παραπονιούνται γιατί τα κάνατε έτσι. Είστε κακοί, ναι. Το να τους πείτε ότι είναι κακοί δεν αρκεί από εσάς. Αυτό το κάνουμε εμείς. Οι θέσεις τις οποίες καταλαμβάνετε όλοι εκεί μέσα έχουν κάποιο λόγο. Για να κάνετε καλό στην πόλη μας, όχι για να κάθεστε να παίρνετε ορισμένες τις αντιμισθίες σας και να μην λειτουργείτε προς όφελος μιας ολόκληρης πόλης 70 και χιλιάδων κατοίκων. Είναι αδιανόητο. Έτσι. Όσοι είστε εκεί και 41, έχετε ευθύνη σε κάτι. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Είστε εκεί για κάποιο λόγο. Άμα δεν μπορείτε ούτε να αντιπολιτευτείτε σοβαρά, ούτε να συμπολιτευτείτε και να είστε σοβαροί στη διοίκηση, φυγείτε. Και αφήστε το μετά τον σχολιασμό των πραγμάτων σε δημοσιογράφους, σε άλλους ανθρώπους. Όχι μόνο σε δημοσιογράφους. Και στους δημότες και στους πολίτες. Σε όλους. Και εμείς, απλοί δημότες είμαστε. Εσείς ασχοληθείτε με το να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Γιατί όταν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν ήρθε στην Επιτροπή να φύγουν, να βγουν 20.000 από τα φιλοζωικά,
Δεν είπε κανείς όχι. Εκεί δεν είπε κανείς όχι. Έτσι. Αντίστοιχα, εκμεταλλεύεστε και το θα εκμεταλλευτείτε όσοι το κάνετε για εκμετάλλευση από αντιπολιτευτική άποψη. Θα εκμεταλλευτείτε τον πανιόνιο, τα φιλοζωικά, τα πολιτιστικά, όλα, όλα. Και δεν είναι. Εδώ και 2-3 τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο, δύο φορές το χρόνο μάλλον που γίνεται η παρέλαση, έχουμε το ίδιο πράγμα. Γίνεται η παρέλαση, τελειώνει η παρέλαση και ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι παραπονιούνται γιατί ο Πανιώνιος βγαίνει στο τέλος και δεν βγαίνει στην αρχή όπως του αξίζει, όπως του αρμόζει να ανοίγει το θεσμό της παρέλασης, καθώς είναι το πιο ιστορικό στοιχείο στην πόλη μας. Ήρθε από τη Σμύρνη στη Νέα Σμύρνη, ήρθε με τα αθλήματα του στίβου, ήρθε με το άθλημα του βόλεϊ και ο Πανιώνιος συνεχίζει να παρελάβει τελευταίος ή προς το τέλος. Και η μόνη αντίδραση που έχετε είναι αφού γίνεται αυτό, το οποίο έχει γίνει 6 φορές μέχρι τώρα, να λέτε ότι ο Πανιώνιος παρελάβει τελευταίος και γιατί γίνεται αυτό. Κάντε κάτι. Δεν είστε εκεί για να κράζετε κατόπιν εορτής. Εφόσον το ξέρετε το πρόβλημα, βγείτε να το λύσετε. Βγείτε να το λύσετε. Ο Πανιώνιος λαμβάνει μία επιστολή με τη σειρά της παρέλασης. Και βλέπει σε ποια θέση είναι. Η επιστολή βέβαια είναι υπογεγραμμένη από συγκεκριμένο άνθρωπο. Εντάξει. Η επιστολή που βγαίνει η σειρά της παρέλασης είναι υπογεγραμμένη από τον κύριο Συρίγο. Ναι, ναι. Εδώ και πολλά χρόνια τώρα. Πολλά χρόνια. Δυστυχώς, ο Πανιώνιος την 25η Μαρτίου ήταν τελευταίος των τελευταίων. Έκανε παρέλαση έχοντας σχεδόν καθόλου κοινό, καθώς όλοι είχαν φύγει. Φέτος ήταν μετά από όλα τα σχολεία και είχαν μείνει τα υπόλοιπα αθλητικά σωματεία της πόλης να παρελάσουν μόνο από πίσω. Το παράδοξο με αυτό ποιο είναι. Η σειρά με την οποία έγινε η παρέλαση ήταν στο τέλος τα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, μπροστά τα σχολεία με ανάποδη σειρά, ΕΠΑΛ, Λύκεια, Γυμνάσια, Δημοτικά. Αλλά ξέρετε ποιος άνοιξε την παρέλαση. Εγώ δεν το ήξερα, δεν είχα διαβάσει το πρόγραμμα. Ήξερα μόνο σε ποια σειρά θα παρελάσω με τον Πανιώνιο που είχαμε να συντονίσουμε την παρέλαση. Και είδα να ανακοινώνεται πρώτο ένα σωματείο της πόλης μας και μετά να ακολουθούν όλα τα σχολεία. Αυτό το σωματείο που άνοιξε την παρέλαση και μετά ακολούθησαν οι υπόλοιποι ήταν η Ένωση Κριτών. Προσωπικά, χωρίς να έχουμε τίποτα εναντίον φυσικά του Συλλόγου Κριτών και θαυμάζουμε τη δουλειά τους και όλα όσα κάνουν, δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική πραγματικά πρέπει να είναι αυτή η έναρξη της παρέλασης. Γιατί μέχρι τόσα χρόνια άνοιγε την παρέλαση ο ιστορικός και τώρα την ανοίγει η Ένωση Κριτών. Και δεν το λέω προς αποφυγή παρεξηγήσεων, χωρίς να θέλουμε να θίξουμε την Ένωση Κριτών. Μα δεν θεωρώ ότι η Ένωση Κριτών και εγώ ήταν για να έχει να ανοίξει την παρέλαση. Δεν νομίζω. Έτσι. Δηλαδή και οι ίδιοι το καταλαβαίνουν ότι δεν είναι λογικό. Δεν νομίζω ότι λέμε κάτι... Ναι. Φυσικά είχαν μια εξαιρετική παρουσία. Ήταν σωστότατη. Και δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα. Δεν ευθύνονται αυτοί που παρελάβουν. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ευθύνονται αυτοί που φτιάχνουν το πρόγραμμα και δίνουν τις σειρές. Τις σειρές τις δίνουν για κάποιο λόγο, προφανώς. Από κάπου υπάρχουν κάποια ανταλλάγματα και κάπου δεν υπάρχουν. Και φαίνεται εκεί γίνεται όλη η δουλειά. Η παρέλαση λοιπόν. Δεν είναι για να την εκμεταλλεύεστε πολιτικά. Ή να κάνετε οποιαδήποτε συμφωνία. Είναι αδιανόητο αυτό που κάνετε. Είναι αδιανόητο. Είναι λυπηρό. Καλά. Και την 25η Μαρτίου αυτά λέγαμε και την προηγούμενη 28η Οκτωβρίου. Τα ίδια λέγαμε. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εδώ πηγαίνουν πάλι στο κομμάτι της παρέλασης.
πηγαίνουν κάτι τη χάρπαστη τύποι πουθενάδες, ας πούμε, και δίνουν στεφάνια ως, ξέρω εγώ, ναι, πρόεδρε κάποιου ανύπαρκτου ή κάποιου σωματείου που μόνο υπάρχει για να παίρνει τις επιδοτήσεις. Από αυτό, ας πούμε, μπορείς να καταλάβεις πώς λειτουργεί όλη η φιλοσοφία. Δεν ξέρω, δεν... Πραγματικά λέμε κάθε φορά, σε κάθε παρέλαση, τα ίδια πράγματα. Δεν αλλάζει τίποτα. Και πάλι εγώ σου λέω την 25η Μαρτίου... καλά, τα ίδια θα είμαστε μωρέ, εδώ να πούμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ακριβώς τα ίδια θα γίνουν, γιατί θα είναι και πιο κοντά στις εκλογές ακόμα. Τώρα τι ψάχνεις, θα βρεις. Εντάξει. Τα ξέρουμε τώρα πια, έχουν γίνει έτσι, μάθημα. Τέλος πάντων, αυτά είχαμε για σήμερα. Ναι, πριν κλείσεις εγώ θα πω μετανοείται. Μετανοείται. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα. nstvlive.gr. Ήταν άλλο ένα κάτω πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και το Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.